σας, Δευτέρα 15 Νοέμβρη του 2004, λίγο πριν από τις 10. Τι γίνεται σήμερα? Α, άρχισαν οι εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Εσείς θα πάτε? Εμείς το σκεφτόμαστε. Για να ακούτε το σχολιάζω. 2, 10, 26. Εμπρός. Έλα Μαρά. Τι κάνεις? Χάθηκες πάλι. Ρε, εσύ έχω χάσει το τηλέφωνό σου. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό να βρω στη λόγια. Οπωσδήποτε. Βέβαια, κι εγώ θέλω. Ας τα λέμε καλά. Χρωστάω 2 μαθήματα και μερικές ώρες αυτό μαστίγωμα που έχασα μια περίοδο. Τα ξέρεις τώρα. Η μητέρα μου τρελαμένη με τα δικά της και ο πατέρας μου στο καινούριο του σπιτάκι με την καινούρια μαμά προσπαθεί να χαλάσει τα λεφτά που έβγαλε. Εντάξει, το ξέρω ότι είμαι λίγο αυστηρός. Ρε Μαρά, δεν τους αντέχω πια. Ναι, και φυσικά δεν μ' αντέχουν ούτε κι αυτοί. Εσύ? Οκ. Εντάξει, εντάξει, ναι. Από κοντά. Ναι. Να σε πάρω σε λίγο. Τίποτα, μια δουλίτσα. Δεν θα αργήσω. Ναι, στο υπόσχομαι. Το τηλέφωνο σου... 6955... 123-124. Έγινε. Έλα, γεια. 20 Οκτώβρη 1973. Αγαπητέ Γιάννη, το ξέρω ότι είναι δύσκολα για σένα εκεί που βρίσκεσαι. Όλα τα σπουδαία πράγματα συμβαίνουν εδώ και συμβαίνουν τώρα. Μου λείπεις. Όχι ότι η μέρα μου δεν είναι γεμάτη. Στη σχολή από το πρωί, κόσμος, πολλοί φοιτητές. Κάθε μέρα και περισσότεροι. Στα πηγαδάκια το φρόνημα ψηλά. Ζητάμε πάλι εκλογές στους φοιτητικούς συλλόγους. Οι χαφιέδες είναι ακόμη πιο προκλητικοί. Μας απειλούν ανοιχτά. Φοβάμαι, όχι όμως τόσο ώστε να σταματήσω. Είναι πρωί. Γράφω τις προκηρύξεις με το χέρι και μαζί και αυτό το γράμμα για σένα. Χτες το βράδυ στην ταβέρνα τραγουδούσαμε το Άξιο Νεστή. Όλα τα παιδιά σου στέλνουν χαιρετίσματα. Ο Νίκος, η Νάντια, ο Χρήστος, η Μαρία, ο Πέτρος. Σε σκεφτόμαστε, Γιάννη. Το ξέρουμε ότι περνάς δύσκολα. Και εμείς το ίδιο, αλλά με άλλο τρόπο. Όπως έλεγες και εσύ, δεν αντέχουμε άλλο. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την ελευθερία μας. Με αγάπη, Δήμητρα. Το 1967, στις 21 Απριλίου, στην Ελλάδα έγινε στρατιωτικό πραξικόπημα. Δηλαδή, μια ομάδα επίορκων αξιωματικών με επικεφαλής τον Γεώργιο Παπαδόπουλο κατέλυσε τη δημοκρατία και επέβαλε μια στιγνή δικτατορία που κράτησε 7 χρόνια. Διαλύθηκε η Βουλή. Απαγορεύτηκε η λειτουργία των κομμάτων, των συνδικάτων. Απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις και οι συζητήσεις, κάθε δικαίωμα έκφρασης των πολιτών. Απαγορεύτηκαν βιβλία, ταινίες, τραγούδια και ειδικά του Θεοδωράκη. Και γενικά κάθε τι που ήταν αντίθετο ή απλώς δεν εξυμνούσε το καθεστώς. Μπορούσαν να σε συλλάβουν και να σε φυλακίσουν και να σε βασανίσουν για οποιοδήποτε λόγο ή απλώς για τις απόψεις σου. Μια μαύρη σκιά απλώθηκε πάνω από την Ελλάδα. Δεν μπορούσες να μιλήσεις ελεύθερα, αλλά ούτε και να σκεφτείς ελεύθερα.
Αθήνα, 3 Νοέμβρη 1973. Καλέ μου Γιάννη, δυσκόλεψαν τα πράγματα. Δεν έστειλα το προηγούμενο γράμμα. Φοβάμαι ότι θα το κρατήσουν και δεν θα το λάβεις. Όμως έχω ανάγκη να σου γράψω. Δεν μπορώ να μην μοιραστώ μαζί σου αυτά που συμβαίνουν εδώ. Αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε στο κέντρο του κόσμου. Όλα γύρω γυρίζουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Ο κόσμος της Αθήνας άρχισε να έρχεται μαζί μας. Δεν το πίστευα στην αρχή. Οι άνθρωποι δεν μας χαμογελούν απλώς. Μας σφίγγουν το χέρι. Γιάννη, άρχισα να πιστεύω ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Η Χούντα θα μας κυνηγήσει, αλλά και εμείς θα τους κυνηγήσουμε. Πολλοί αντιστάθηκαν στη δικτατορία, ανεξάρτητα από την ιδεολογική τους τοποθέτηση. Ουσιαστικά όμως, ένα οργανωμένο και αποτελεσματικό κίνημα αναπτύσσεται μετά το 1970, κυρίως στο φοιτητικό χώρο. Οι φοιτητές πρωτοστάτησαν στις αντιδικτατορικές εκδηλώσεις που είχαν σαν πρόσχημα το αίτημα για ελεύθερες φοιτητικές εκλογές, αλλά γρήγορα στόχευσαν την ίδια τη δικτατορία. Αθήνα, 14 Νοέμβρη 1973. Γιάννη, στα γρήγορα. Ούτε κι εγώ ούτε κανένας κατάλαβε πώς έγινε. Ήμασταν στη συνέλευση στην αρχιτεκτονική και ήρθαν τα παιδιά από την ΑΣΟΕ και μετά από την νομική. Κάποιος είπε ότι γίνονταν φασαρίες και δέρναν οι ασφαλίτες. Δεν ξέρω, ίσως να έγινε και έτσι. Πάντως ήταν παράξενο. Ξαφνικά είχαμε όλοι μαζευτεί πάλι σαν τον παλιό καλό καιρό. Το Πολυτεχνείο γέμισε κόσμο. Να μείνουμε, είπαν κάποιοι. Όχι, είπαν κάποιοι άλλοι, να το ετοιμάσουμε καλύτερα. Δεν ξέρω πώς έγινε, μείναμε τελικά. Τώρα σε λίγο θα ξεκινήσει κι άλλη συνέλευση. Το πιο σπουδαίο. Κάποια παιδιά έστησαν ένα ραδιοφωνικό σταθμό στους μηχανολόγους. Δεν ακούγεται μακριά, αλλά εμάς μας δίνει πολύ δύναμη, Γιάννη. Είμαστε πολλοί πια, αλλά εσύ δεν είσαι εδώ. Πέμπτη, 15 Νοέμβρη 1973. Γιάννη, είναι ένα όνειρο, ένα θαύμα. Θα ρίξουμε τη Χούντα, είμαι σίγουρη. Βρίσκομαι για δεύτερη μέρα μέσα στο Πολυτεχνείο. Έρχονται όλο και περισσότεροι. Μας φέρνουν τρόφιμα, μας φέρνουν γάλατα, ψωμιά, φάρμακα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Φωνάζουν συνθήματα μαζί μας. Δεν το περίμενα, ομολογώ. Κανείς δεν φοβάται. Το χαμόγελο ξαναγύρισε στα πρόσωπά μας. Αχ, πόσο μου λείπει το δικό σου πρόσωπο, το δικό σου χαμόγελο. Το ξέρω ότι η καρδιά σου είναι εδώ, μαζί μας. Το ξέρω ότι λυπάσαι και χαίρεσαι ταυτόχρονα. Το ξέρω ότι κάτι τέτοιο ήλπιζες πέρσι, στη νομική, όταν σε συλλάβανε και σε βασάνισαν άγρια. Και τώρα έγινε, Γιάννη. Η κατάληψη του Πολυτεχνείου διήρκεσε 3 ημέρες. Άρχισε την Τετάρτη, 14 Νοέμβρη, συνεχίστηκε την Πέμπτη, 15 και την Παρασκευή, 16 Νοέμβρη 1973. Η μεγάλη ποιοτική διαφορά από άλλες αντιδικτατορικές εκδηλώσεις ήταν η λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού, που μετέδωσε την είδηση της εξέγερσης σε όλη την Αθήνα και μέσω των τηλεφώνων και σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, απλώθηκε σε όλη τη χώρα η εξέγερση των φοιτητών και σιγά σιγά μεταβάλλονταν σε εξέγερση όλου του λαού. Από το καλοκαίρι του 1973, η Χούντα είχε δρομολογήσει μια διαδικασία ελεγχόμενης φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος με τον παλαιό πολιτικό Σπύρο Μαρκεζίνη, που υποτίθεται ότι θα οδηγούσε τη χώρα σε εκλογές, χωρίς όμως την ελεύθερη λειτουργία των κομμάτων.
Με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου κατέρευσε αυτή η παροδία και το καθεστώς, για να διατηρηθεί στην εξουσία, έπρεπε να επέμβει. Παρασκευή 16 Νοέμβρη 1973. Γιάννη στα γρήγορα. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου, η φωνή μου έκλεισε. Γέμισε το Πολυτεχνείο, Γιάννη, και η Πατησίων και η Στουρνάρη και το Σίτσα και όλο το κέντρο της Αθήνας. Ο σταθμός πιάνει σε όλη την Αττική. Η Συντονιστική Επιτροπή έκανε καλή δουλειά τελικά. Όλα είναι σε τάξη. Συνεδριάζουμε συνέχεια. Δεν θυμάμαι άλλη φορά να ήμασταν τόσο ενωμένοι. Οι φίλοι όλοι εδώ κι αυτοί. Τους είδα έναν έναν. Φαντάζομαι ότι κι εσείς πια στη μονάδα να μαθαίνετε τα νέα. Πρόσεξε, Γιάννη. Πρόσεξε πολύ, γιατί κάτι θα γίνει. Δεν μπορούν να μας αφήσουν έτσι. Τους ξέφυγε. Ή θα τους φάμε, ή θα μας φάνε. Εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Από το βράδυ της Παρασκευής άρχισε η καταστολή της εξέγερσης. Αρχικά με την αστυνομία και τα δακρυγόνα. Αργότερα η Χούντα έφερε τα τάγκς στο κέντρο της Αθήνας. Ένα τάγκ έριξε την πύλη του Πολυτεχνείου και οι δυνάμεις καταστολής άδειασαν το χώρο και τη γύρω περιοχή. Το βράδυ εκείνο και την άλλη μέρα σκοτώθηκαν πολλοί, κυρίως στους δρόμους, από ελεύθερους σκοπευτές της αστυνομίας. Ξημερώματα Παρασκευή προς Σάββατο, 17 Νοέμβρη 1973. Είναι 7 το πρωί. Γιάννη, σου γράφω από ένα σπίτι στα Εξάρχεια. Είμαστε καμιά εικοσαριά και κρυβόμαστε εδώ μέσα, εδώ και 3 ώρες. Σε λίγο ξημερώνει. Δεν βλέπω καλά. Το να σου γράφω είναι ο δικός μου τρόπος να ξεπεράσω το φόβο μου. Αν ήσουν εδώ, Γιάννη, θα καταλάβαινες. Από τις 9 το βράδυ χτες άρχισαν να χτυπούν. Πρώτα οι κλούβες και τα δακρυγόνα. Άδειασαν τους δρόμους. Γεμίσαμε πληγωμένους στο Πολυτεχνείο. Πολλοί ήταν βαριά. Μετά κατέβηκαν τα τάγκς. Φέρανε τάγκς οι αλήτες για να αντιμετωπίσουν άοπλους φοιτητές. Το τάγκ ήταν απέναντι στην πύλη, τρομακτικό. Ακουμπούσαμε στα κάγκελα και τραγουδούσαμε τον εθνικό ύμνο. Δεν φοβάσαι τελικά εκείνη τη στιγμή. Βρίσκεσαι πάνω απ' όλα. Υπάρχει μόνο η μάχη, η δίκαιη μάχη απέναντι στον κατακτητή. Γιατί τι άλλο είναι αυτοί που κατέλυσαν τη δημοκρατία στον τόπο μας? Κατακτητές είναι από τους χειρότερους. Δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει, Γιάννη. Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει τελικά. Σκοτώθηκαν πολλοί. Αδέλφια μας στρατιώτες, δεν θα σηκώσετε όπλο, δεν θα σηκώσετε και δεν θα πυροβολήσετε, δεν θα σκοτώσετε τα αδέλφια σας. Όλοι πιστεύουμε στην ευκαιριά και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον εθνικό ύμνο, αυτό το αιώνιο σύμβολο της ελευθερίας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπατσιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που μεγάλε τώρα την γη. Από τα κόκκαλα βγαλμένη του, των Ελλήνων τα ιερά και τα γλώσσα ρυθμωμένη, χέρι χέρι ελευθεριά. Σε λίγο ξημερώνει. Η μέρα είναι ζωφερή. Κοιτώ τους ανθρώπους που μας φιλοξενούν και σκέφτομαι. Πώς θα είμαστε κι εμείς μετά από 30-35 χρόνια? Θα είμαστε ακόμη μαζί? Θα έχει έρθει η δημοκρατία στην Ελλάδα? Γιατί θα αγωνιζόμαστε τότε? Δεν μπορώ να φανταστώ να μην αγωνιζόμαστε για κάτι. Ειδικά εσένα, Γιάννη. Το ξέρω ότι ο στρατός σου στέρισε αυτή την εμπειρία. Αλλά θα έρθουν πολλές ακόμη. Αν δεν μας σκοτώσουν, έχουμε όλη τη ζωή μπροστά μας. Μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, σε μία εβδομάδα έγινε αντιπραξικόπημα από τον Δημήτριο Ιωαννίδη και για ένα διάστημα επικράτησε μία ακόμα πιο στιγνή δικτατορία. Το καθεστώς αυτό, πανικόβλητο από την αντίδραση του λαού και τις διεθνείς πια πιέσεις, οδήγησε στην προδοσία της Κύπρου και έπεσε τον Ιούλιο του 1974.
Εγώ απεφάσισα την σύρριξη του στρατιωτικού νόμου. Βεβαίως, κύριοι δικαστέ, επρόκειτο κατά την πολιτιολογία περί δικτατορικού καθεστώτος. Ο μας δήθεν δημοσιογράφων με τους Παπαδάτων, Χαρατζαφέριν και λοιπά έπλασαν τον μύθο του Πολυτεχνείου για να δημιουργήσουν αυτό τον θόρυβο. Από τότε η χώρα μας έκανε πολλά και σπουδαία βήματα προς την δημοκρατική της ολοκλήρωση. Η γιορτή για την επέτειο των γεγονότων του Πολυτεχνείου είναι πάντα επίκαιρη, όσο η ελευθερία και η δικαιοσύνη παραμένουν τα σπουδαιότερα αγαθά στην ανθρώπινη κοινωνία. Ναι. Μάρα, μην το παίρνεις έτσι. Άργησα λίγο. Και βέβαια θέλω πολύ να σε δω. Σήμερα, ναι. Να σου εξηγήσω. Βρήκα τυχαία κάτι παλιά γράμματα της μητέρας μου. Τα διάβαζα και ξεχάστηκα. Για το Πολυτεχνείο. Το γνωστό, τα γεγονότα. Στον πατέρα μου. Μόλις είχαν γνωριστεί τότε. Αυτός ήταν στο στρατό και από ό,τι φαίνεται μάλλον δεν του τα έστειλε ποτέ. Φυσικά και δεν σε δουλεύω. Ναι, Μαρά, το ξέρω ότι εσένα δεν σ' αρέσει να γράφεις. Αφού το ξέρεις ότι έτσι μ' αρέσεις. Πολύ. Έρχομαι από εκεί.